Δύο ημέρες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και οι ημέρες δόξες που προσδοκούν οι Βραζιλιάνοι βουλιάζουν σε βαθιά νερά από τα προβλήματα. Μετά την κατάρρευση της Μαρίνας Δαγκλώρια, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της ιστιοπλοείας, και το κέντρο τύπου έμπασε νερά. Οι διοργανωτές τρέχουν για να μαζέψουν τα σημάζευτα και προσπαθούν να ξεθάψουν από την άμμο τα στούντιο των τηλεοπτικών δικτύων που σε λίγες ημέρες θα στείλουν σε όλο τον κόσμο τις εικόνες από τη γιορτή του αθλητισμού. Συναγερμό σήμανε στο Ολυμπιακό Κέντρο Ήγρου Στίβου ύστερα από ανακάλυψη ύποπτου πακέτου. Οι εγκαταστάσεις εκενώθηκαν λίγο πριν η ομάδα Πόλο της Αυστραλίας ξεκινήσει προπόνηση. Πυροτεχνουργοί έφτασαν στο σημείο για να ανακαλύψουν ότι ήταν ένα βαλιτσάκι εργαλείων. Ο φόβος για τρομοκρατικό χτύπημα υποχρέωσε τους διοργανωτές να εντείνει τα μέτρα ασφαλείας που αποδεικνύονταν επαρκή. Την ώρα που και στο Ολυμπιακό χωριό τα προβλήματα αυξάνονται και πληθύνονται. Οι ελλείψεις και τα πλημμυρισμένα δωμάτια κάνουν τους αθλητές να ψάχνουν ξενοδοχεία κοντά στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, όπου θα διεξαχθούν τα αγωνίσματά τους, αφού πριν καν αρχίσουν οι αγώνες, οι Βραζιλιάνοι παίρνουν το χρυσό μετάλλιο στην κίνηση. Ατέλειωτο ποτηλιάρισμα και ουρές χιλιόμετρων στους δρόμους του Ρίο. Και αν το όνειρο κάθε αθλητή είναι η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πολλοί είναι αυτοί που δεν θα δώσουν το παρόν, αφού ο ιός Ζίκα και η μόλυνση συνεχίζουν να χτυπούν κόκκινο.